απεργία αποφασίστηκε από συνδικαλιστικές οργανώσεις, ναι, ναι, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, είναι δεκάδες σε όλη τη χώρα, mm-hmm, για να δώσουμε μια απάντηση, γιατί έτσι πρέπει και έτσι και οι εργαζόμενοι επέλεξαν απέναντι στον αναπτυξιακό νόμο. Mm-hmm. Έχει κομμάτια ο νόμος που πραγματικά είναι σφαγείο για το ό,τι απέμεινε από τις συλλογικές συμβάσεις. Τις εργασιακές σχέσεις δηλαδή εννοείται, έτσι, ακριβώς, γιατί... Ακριβώς, και κυρίως με τις ρήτρες εξαιρέσεων εφαρμογής των συλλογικών, κλαδικών είτε επιχειρησιακών συμβάσεων που προβλέπει. Mm-hmm. Προβλέπει τοπικές συμβάσεις που θα υπερισχύουν της οποιασδήποτε κλαδικής. Άρα εδώ λέμε και είναι πραγματικότητα έτσι ότι και μια σύμβαση να καταφέρουν με κόπο και με αίμα οι εργαζόμενοι να υπογράψουν, ναι, για ένα κλάδο, για ένα χώρο δουλειάς, αυτή θα βρίσκει μπροστά της νομοθετημένες δεκάδες εξαιρέσεις, που βέβαια και θα βρίσκει και άλλες που θα αποφασίζονται με υπουργική απόφαση του εκάστοτε υπουργού. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κόκκινο πάνι αυτό και πρέπει να υπάρχει απάντηση, να μπουν εμπόδια στο να περάσει αλλά και στο να υλοποιηθεί αυτό το νομοσχέδιο. Έχει τίποτα καλό αυτό το νομοσχέδιο? Για τους εργαζόμενους, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, λυπούμαστε που το λέμε, αλλά μόνο αρνητικά έχει. Μάλιστα. Το άλλο κομμάτι είναι και η οργάνωση των εργαζόμενων στα συνδικάτα. Ηλεκτρονικά μητρώα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς να λέμε ότι δεν πρέπει να... αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει κάποια στιγμή, να απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, κυρία Ταβουλάρη. Γιατί διαβάζω εδώ, μη κάνετε λόγο και στο δελτίο τύπου για βρώμικους εκβιασμούς συνδικαλιστών κτλ. Αλλά δεν πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά? Βεβαίως, και η τεχνολογία είναι ένα σοβαρό όπλο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, mm-hmm, οι εργαζόμενοι. Αλλά και να σας πω και κάτι. Τα μητρώα των σωματείων βεβαίως αξιοποιούν αυτά τα μέσα και είναι ηλεκτρονικά για να ελέγχονται και. Όμως εδώ πρέπει να είναι στα χέρια των εργαζόμενων και όχι στα χέρια του εκάστοτε υπουργού, της εκάστοτε κυβέρνηση και των εργοδοτών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό μητρώο που θα είναι στα χέρια του Υπουργείου, του εκάστοτε υπουργού, αλλά και της εργοδοσίας. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι η Ομοσπονδία η δικιά μας και ως μέλος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου έχει σηκώσει ολόκληρη ιστορία και για την οθεία στα σωματεία και για την είσοδο των εργοδοτών και για τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται. Όμως αυτά είναι ζητήματα πολιτικής γραμμής τελικά που έχουν κάποιοι και οι κυβερνήσεις και όχι ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί από μια κυβέρνηση. Αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ στους εργαζόμενους. Λοιπόν, 10.30 αύριο στα Προπήλαια, σωστά? 10.30 αύριο το κάλεσμα για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπήλαια. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ζήτημα μιας ημέρας, ενός αγώνα, πώς να πω, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Θα έχει και συνέχεια, θα υπάρχει κλιμάκωση. Οι εργαζόμενοι έχουν πείρα και θα δώσουν απάντηση σε όλα αυτά και θα τα αντιμετωπίσουν. Να είστε καλά, κυρία Ταβουλάρη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.